Καλημερούδια! Αν και δεν το λες καλημερούδια, η ώρα είναι μία. Άργησα πάρα πολύ. Το πρωί ξύπνησα με μια περίεργη διάθεση να φτιάξω να φάω pancakes. Ποτέ μου, δηλαδή έχω φάει στη ζωή μου μια φορά pancakes. Και λέω σήμερα θα φάω pancakes. Και μετά λέω άστο μωρέ να με φτιάξω και επειδή έχω να μαγειρέψω και στο παιδί σήμερα. Και μπω μέσα στην κουζίνα και κλείδω μπορώ θα μέσα στην κουζίνα. Και ξαφνικά ανοίγω εκεί πέρα μια σελίδα άσχετη και έβλεπα ότι η κοπέλα αυτή που βλέπω στο Instagram έφτιαξε pancakes πριν 2-3 μέρες. Και λέει δεν μπορεί, είναι γραφτό μου να φάω pancakes σήμερα. Και αφού έμπλεξε εκεί με τα pancakes να φάω, να μαγειρέψω τον μικρό, να μαζέψω την κουζίνα, να ταΐσω τον μικρό μπίρι μπίρι μπίρι. Έπρεπε μετά να καθίσω να το πάρω απόφαση και να παραγγείλω παιδικό καθισματάκι. Οπότε καθίσαμε τώρα που είναι έτσι μια ήσυχη μέρα. Και τα βάλαμε λίγο κάτω να δούμε τι και πώς και ποιο μας αρέσει και ποιο βολεύει περισσότερο και ποιο έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα crash tests και όλα αυτά. Οπότε καταλήξαμε σε ένα που μου προτείνατε και πάρα πολλές από εσάς σαν εταιρεία και τη γνώριζα και εγώ γιατί και η αδερφή μου έχει από αυτή την εταιρεία και μια φίλη μου, η φίλη μου η Ανθή που αυτές τις μέρες έχω κάνει ολόκληρο ζήτημα το παιδικό κάθισμα, δηλαδή τις έχω σπάσει τα νεύρα. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι το παιδικό καθισματάκι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, έτσι, τώρα για εμάς εδώ. Η ασφάλεια του παιδιού μετράει και η δική μας σίγουρα, να είμαστε καλά να μεγαλώσουμε το παιδάκι. Και αυτά που λέτε, οπότε το παρήγγειλα και μου είπανε, το παρήγγειλα να πάω να το πάρω από εκεί. Κάτι που δεν το γνώριζα, όπως και χθες με την Πάρνηθα, ούτε αυτό το γνώριζα. Αυτό λογικά γίνεται σε ορισμένα καταστήματα, όπως με παιδικά είδη και τέτοια. Μου είπαν αφού το βιάζεστε, το βιάζομαι. Απλά τη ρώτησα με ποια μεταφορική συνεργάζονται για να το πάρω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ήθελα Spindex, συγκεκριμένα που Spindex πάει σφαίρα. Και μου είπαν, άμα θέλετε, μπορείτε να έρθετε να το παραλάβετε και από εδώ. Και έβαλα παραλαβή από το κατάστημα και θα με πάρουν τηλέφωνο να μου κλείσουν ραντεβού για το ποια ώρα ακριβώς και ποια μέρα πρέπει, μπορώ μάλλον να πάω για να είναι ασφαλές για όλους. Έχει γίνει και η πληρωμή διαδικτυακά, οπότε δεν θα χρειαστεί να ανταλλάξουμε τα χρήματα. Και αυτά, έτσι κύλησε το πρωινό μου εμένα σήμερα, παιδιά. Όπως θα είδατε στο προηγούμενο πλάνο, έφτιαξα κάτι πρόχειρο για μεσημέρι, γιατί δεν πρόλαβα να μαγειρέψω κάτι σήμερα για εμάς, αλλά μόνο για τον μικρούλι. Και επικρατεί αυτό εδώ το χάος, παιδιά, τι γίνεται με την κουζίνα μου, που να μαγείρευα και κανονικά. Ακόμα μία ημέρα που πίστεψα ότι δεν θα καταφέρω να βάλω τάξη στο σπίτι, επειδή παράλληλα με το μαγείρεμα σήμερα ασχολιόμουν και με άλλα πράγματα, με το καθισματάκι που σας είπα και με κάποια άλλα θέματα που προέκυψαν, δεν μπορούσα να συμμαζεύω ταυτόχρονα γιατί ασχολιόμουν με το μαγείρεμα συν με τα άλλα πράγματα και έγινε ένα μπάχαλο στην ουσία σήμερα. Και έτσι με το που κατάφερε ο μικρούλης και κοιμήθηκε, ευτυχώς κοιμήθηκε νωρίς, κατάφερα και εγώ και έβαλα τάξη και στο σαλόνι και στην κουζίνα και στο τραπέζι, το κεντρικό εκεί πέρα που γινόταν χαμός γιατί είχα συλλέξει κάποια προϊόντα τα οποία ήθελα λίγο να τους ρίξω μια ματιά. Σήμερα αποφάσισα να μην ανοίξω για ακόμη μία ημέρα το κουτάκι από Kinder, διότι είδε η μαμά μου τα βίντεό μου. Θυμάστε σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που σας είχα πει ότι φέρτε μου για Χριστούγεννα πιτζάμες και Ferrero Rocher και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτό έγινε, χτύπησε η μαμά μου την πόρτα και μου έφερε μία κασετίνα με τα αγαπημένα μου Ferrero Rocher. Και αφού σήμερα υπήρξε μία κούραση, είπα το δωράκι μου να είναι αυτό. Το απόγευμα και τα αγόρια μέσα παίζουν. Εγώ έκανα ένα μπανάκι, έκανα μέχρι και το σκράβ μου και
Πάρα πολύ ωραία. Χαλαρωτικό μπανάκι, ζεστούλη. Και την ώρα που πήγα να βάλω την ενυδατική μου, συνειδητοποίησα ότι δεν σας έχω δείξει τα σετ από Κονταλή, τα οποία είναι τέλειες ιδέες για δώρα. Σας έχω πει ότι θα σας δίνω όσο πιο πολλές ιδέες δώρων μπορώ. Πράγματα τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε και να σας έρθουν σπίτι να τα στείλετε κατευθείαν, γιατί τώρα φέτος έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να πάμε σε καταστήματα. Τα συγκεκριμένα βέβαια μπορείτε να τα βρείτε και στα φαρμακεία, γιατί πολλούνται και στα φαρμακεία. Και θα ξεκινήσω με την αγαπημένη μου, με το αγαπημένο μου σετ. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα τι ωραίο κουτί που έχει, άκρος χριστουγεννιάτικο, και μέσα περιέχει την ενυδατική κρέμα που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και πρωί και βράδυ. Υπάρχει και το σέρουμ και υπάρχει και αυτό το τέλειο καθαριστικό προσώπου. Όλη αυτή εδώ πέρα η σειρά είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες σαν την δική μου. Και αφού μιλάμε, ας βάλω κιόλας, γιατί δεν έβαλα ενυδατική και άμα δεν βάλω με τραβάει το πρόσωπο, και αυτή τη στιγμή με τραβάει. Μυρίζει τέλεια και είναι φοβερή, γιατί ανακουφίζει την επιδερμίδα και ενυδατώνει. Είναι, δηλαδή καταπραίνει την επιδερμίδα στην ουσία. Αν έχετε και κάποια κοκκινίλα ή οτιδήποτε, είναι φοβερή. Άλλο ένα σετ που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και περιμένω να μου έρθει στο σπίτι μια παραγγελία για έναν δικό μου αγαπημένο άνθρωπο με το ίδιο σετάκι, αλλά δεν θα πω με ποιον για να μην χαλάσω την έκπληξη. Είναι αυτό εδώ το υπερτέλειο κουτί. Αυτό το κουτάκι τώρα. Δείτε τι ωραίο που είναι να το δώσει σε κάποιον δώρο. Θα καταχαιρόμουν μόνο με το κουτί, πόσο μάλλον όμως με το περιεχόμενο, γιατί εγώ πέρα από πιτζάμες τρελαίνομαι πάρα πολύ να μου φέρουν και οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι σε κρεμικό. Πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με κρέμα χεριών και μια τέλεια κρέμα σώματος. Αυτά εδώ πέρα μαζί, σε αυτό εδώ το τέλειο κουτί, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δώσεις σε μια φίλη σου ή κουμπάρα σου ή ό,τι θέλεις, να τα. Λοιπόν, αυτή εδώ την κρέμα σώματος είναι πάρα πολύ ωραία και έχω να σας πω ότι είναι ιδανική για ξηρές επιδερμίδες και ενυδατώνει φουλ. Οπότε αν έχετε πολύ ξηρή επιδερμίδα, είναι πάρα πολύ ιδανική για σας, όπως και αυτή η κρέμα χεριών, και μου αρέσει γιατί δεν κολλάει. Είναι πάρα πολύ ωραία και απορροφάται γρήγορα. Και πάμε στο τρίτο και τελευταίο σετάκι. Είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο σετ και αυτό είναι ιδανικό για τις ταμπές επιδερμίδες που θέλετε κατευθείαν να λάμψουν. Όπως βλέπετε, έχει μέσα το προϊόν καθαρισμού που σας έχω δείξει και πριν. Έχει μέσα αυτή την τέλεια μάσκα που, άμα παρατηρήσετε στα πλάνα που σας δείχνω από το μπάνιο, πάνω στο έπιπλο μπάνιο, την έχω αυτή την μάσκα ήδη ανοιχτή και τη χρησιμοποιώ. Την αφήνω για 15 λεπτάκια και κατευθείαν αποθαμπεί η επιδερμίδα, λάμπει. Και το Beauty Elixir, ένα τέλειο προϊόν το οποίο ψεκάζεις, συσφίγγει τους πόρους και κατευθείαν η πιο θαμπή επιδερμίδα γίνεται απίστευτα λαμπερή. Και θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ το προϊόν, ένα ψιτ κάνεις, μου το είχαν ρίξει και στο πρόσωπό μου όταν είχα πάει στα σπα της Κονταλή στη Νέα Υόρκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία και θέλω να σας πω ότι με το παραμικρό, με ένα ψιτ βασικά, να κάνεις το πρόσωπό σου, μυρίζει όλος ο χώρος και εσύ σαν να έχεις πάει σε σπα και να είσαι ώρες μέσα και να απολαμβάνεις εκεί πέρα το σπα σου. Όλα αυτά τα σετ τα βρίσκεται σε σούπερ τιμές και στα φαρμακεία και online αν θέλετε, όλα αυτά εδώ. Δείτε εδώ τώρα τι υπέροχο κουτί. Επίσης μου έχουν έρθει στο Instagram πάρα πολλά μηνύματα για την ατζέντα μου από Στρατιβάριους, ότι δεν τη βρίσκεται πουθενά και σε παρακαλούμε, θέλουμε κάποιο link, επειδή ξέχασα να σας βάλω, παιδιά ξεχνάω τώρα αυτές τις μέρες, θα σας βάλω εδώ σε αυτό, θα σας κάνω για ένα πιο κοντινό πλάνο να την δείτε και λίγο καλύτερα, γιατί έκλεψε καρδιές και όχι άδικα, είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει και ωραίο μήνυμα που γράφει μπροστά που το βλέπεις κάθε μέρα έτσι και σου φτιάχνει τη διάθεση. Το χρυσαφί, το σπιράλ που αυτό σας έκλεψε περισσότερο την καρδιά, αυτό μου λέγατε όλες. Οπότε αν ανοίξετε το κουτί πληροφοριών θα βρείτε το link για τη συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν κρατιέσαι για μπανάκι? Έλα πάμε μέσα να βγάλουμε τα ρουχαλάκια μας. Δεν κρατιέται, κοιτάξτε. Τρελαίνεται για το μπάνιο. Πάμε Αλέξανδρε. Αλέξανδρε. Πάμε. Το τι χαρά κάνει όταν είναι να κάνει μπάνιο, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Του αρέσει πάρα πολύ και ακόμα όταν πάμε να βάλουμε τα ρούχα, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, ναι. Πού είναι τα παιχνίδια σου? Ναι, ναι. Είχα λίγο κέφι τώρα το απόγευμα και κάθισα λίγο και ίσιωσα και τα μαλλιά μου με το πιστολάκι μου, φανταστείτε ότι έβγαλα πρέσες και τέτοια πράγματα. Τώρα έχουμε βάλει τον μικρούλι για ύπνο. Έχει μπει στην κούνια του και σιγά σιγά θα κοιμηθεί, θέλω να πιστεύω, αν και τον βλέπω αρκετά δραστήριο μέσα στην κούνια του αυτή τη στιγμή.
Και κάπου εδώ θα σας αφήσω να τα πούμε αύριο, που αύριο από ό,τι είδα θα έχει πάρα πολύ χάλια μέρα, με πάρα πολύ βροχερό καιρό. Και σήμερα, επειδή έμπλεξε με όλα αυτά, δεν κατάφερα να βγάλω τον μικρούλι καθόλου από το σπίτι. Και στενοχωριέμαι που δεν θα καταφέρουμε ούτε αύριο έτσι όπως θα είναι ο καιρός, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα βρούμε κάτι να ασχοληθούμε, να περάσει και η αυριανή μας μέρα και μέσα στο σπίτι. Ωραίο το μαλλί. Εκεί πέρα που λέω να το κόψω, και λέω όχι, άστο μακρύ. Εκεί πέρα που λέω να το κόψω, εκεί πάλι τα ίδια. Σας φιλώ λοιπόν γλυκά και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια.